θα πάμε και κάπου που να φαίνεται για τρόπο σίγουρα. Ο προγονός μου, ρε, θα μου ζητήσει λεφτά. Όλοι εδώ κοιτάζαμε. Σαλάρες κρόφ. Σαλάρες κρόφ. Άλλο ένα πρωινό δεν γίνεται χωρίς ψητά κουλουράκια, μπισκοτάκια. Το μωρό μου έφτιαξε, μας έφτιαξε πολύ ωραία μπισκοτάκια. Μπράβο. Ξυπνήσαμε πρωί, 6 ώρα από ό,τι είδατε. Έχω ήδη κάνει τα γυμναστικούλα μου, έχω κάνει τα μπανάκια μου, έχω ξαναπιεί και το καφεδάκι μου. Γιατί σήμερα έχουμε μια πολύ ξεχωριστή μέρα μπροστά μας, μια πολύ ιδιαίτερη μέρα. Η ώρα είναι 8. Εμείς είμαστε ήδη στον δρόμο μας. Θες να μας πεις που πάμε σήμερα? Πάμε στο κέντρο Αθήνας για μια δουλειά, δεν μπορώ να το πω. Πάμε να κάνουμε ένα promotion video για ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι συναδέλφων. Θέλει τη βοήθειά μας για ένα βίντεο που θέλουν να γυρίσουν. Ένα βίντεο promotion χορευτικό. Οπότε με θέα την Ακρόπολη πάμε κι εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Να καθοδηγήσουμε όσο μπορούμε. Και να δούμε τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Φτάσαμε στο κέντρο της Αθήνας και έχουμε κάνει 13.000 κύκλους για να βρούμε να παρκάρουμε. Τελικά το αφήσαμε σε ένα πάρκινγκ. Περιμένουμε εδώ το φίλο που θα βοηθήσουμε. Περιμένουμε να έρθει να δούμε πού θα πάμε. Είμαστε εδώ, τα κλασικά στενά της Αθήνας. Έχουμε και θέματα εδώ. Θέλουμε να πάμε τουαλέτα και δεν μπορούμε. Μα σε όλες τις πολιτισμένες χώρες υπάρχουν χημικές τουαλέτες, κάτι εντάξει, τώρα λόγω κατάστασης. Καταλαβαίνω, αλλά αν είναι δυνατόν. Πόσο uncomfortable μπορεί να είναι το κέντρο? Είμαστε στη Μητρόπολη. Περιμένουμε να γίνει δουλειά. Μαυρίζεις. Ναι, έβαλα και τράπλα σήμερα για να μην με πιάσει ο ήλιος. Γιατί δεν είσαι στη θάλασσα? Έβαλα και τηλεοκό το πρωί, να ξέρετε, και στο πρόσωπο και στα χέρια. Γιατί μπορεί να είμαστε αρκετή ωραία. Και όμως, μετά από πόσο καιρό βρεθήκαμε εδώ, χωρίς Λάρα? Στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Από ένα χρόνο πάνω, και 1,5 χρόνο. Και σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Να συστήσουμε και τα παιδιά. Ναι. Να σας συστήσουμε και τα παιδιά, η Σοφία. Γεια σας. Και ο Θοδωρής. Όλεκ. Κάνε γεια σου, Κώστα. Γεια σας, παιδιά. Και εγώ. Και ο Νταμάσκηνος. Τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας μας, βλέπετε, έτσι πίνουμε καφεδάκι τώρα, γι' αυτό είμαστε έτσι. Να, έχουμε έρθει εδώ να τραβήξουμε χορό. Και ο καφές που πήρα γράφει σάμπα. Πόσο καρμικό είναι αυτό. Μαζευτήκαμε εδώ σε σχολική εκδρομή. Και πάμε. Θα φορέψουμε βαλιτσούλες, ρουχαλάκια. Ωραία. Όλα έτοιμα. Θα δωρεί όλα καλά. Οπλέ. Κάτι σου κρέμεται. Σε φορτώσαν, ναι. Τα βάρη, εγώ. Τα βάρη της χορευτικής καριέρας, ε. Εδώ έχει ένα σπίτι, κοιτάξτε να δείτε, που λέει το πιο παλιό σπίτι της Αθήνας. Το πιο παλιό σπίτι της Αθήνας. Αρχοντικό των Βενιζέλων. Εδώ όλο μας κάνει τον GPS. Πάρε το κινητό και μας καθοδηγεί. Α, ναι, ορίστε. Παιδιά, φτάσαμε. Και εδώ δεν θα μπορούσε να είναι καλό πλάνο. Ορίστε. Και δεν έχει κόσμο, πολύ ό,τι πρέπει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, βρήκαμε το πρώτο μας σημείο. Εδώ με τα λουλουδάκια και το λόφο απέναντι. Κοιτάξτε και αυτές τις πράσινες πορτούλες. Θα πάμε και κάπου που να φαίνεται η Ακρόπολη σίγουρα. Θα πάμε και κάπου να φαίνονται τις πιο... Αν και δεν... Κοιτάξτε, σοκάκια. Αλλαγή τοποθεσίας. Αγάπη μου, πού ανεβαίνουμε? Ψηλά. Πού ψηλά, πού με πας, στην κορυφή? Yes. Της Αθήνας? Yes. Πού είμαστε? Αθήνας. Yes. Λοιπόν, ανεβαίνουμε, παιδιά, ανεβαίνουμε. Κοιτάξτε τι ωραία γραφικά που είναι εδώ. Εδώ στα στενάκια της πλάκας. Τέλεια. Αλλά αυτό τώρα που ζούμε δεν είναι και πολύ τέλειο. Αλλά ας υποκριθούμε ότι όλα είναι τέλεια. Έτσι για το βίντεο. Κάνουμε και τη γυμναστική μας.
έφτιαχνα εδώ και το γκρουπ των τουριστών. Αν ενδιαφέρεστε, ήρθαν οι τουρίστες. Άνοιξε ο τουρισμός. Εδώ στην Αθήνα έχουμε αντιπόλοιπους μέχρι στιγμή. Και δουλειές δεν ανοίξανε. Αυτό που το πάτε. Οι δικές μας οι δουλειές δεν ανοίξανε. Ακριβώς, εμένα τι με νοιάζει, μάλλον. Θα πρέπει να χορέψουμε ένα χασάπικο τώρα εδώ. Από τη μουσική των δρόμων. Των μουσικών του δρόμου. Εντάξει, βρήκαμε εδώ πρόγονο. Ένας πρόγονος, παιδιά! Να, αυτός εδώ ο πρόγονος. Τραβάει φωτογραφίες. Μεγάλη γιορτή εδώ, οι τουρίστες με τους πρόγονους. Να, φτάσαμε στην είσοδο της Ακρόπολης, παιδιά. Τι δουλειά έχει το άλογο εδώ. Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Εκτός από τη φοβία μου με τις ανηφόρες, έχω και φοβία με τα άλογα. Και να, ορίστε. Το βλέπετε? Ναι, εδώ μας αφήσανε. Δεν επιτρέπεται, λένε, να τραβήξουμε. Επιστρέφουμε. Δεν μας αφήνουν να μπούμε. Είπα το όλοι να βγάλουμε μια φωτογραφία εδώ με τον κυριούλη, τον πρόγονο. Αλλά δεν θέλει, θα μας ζητήσει λεφτά. Ο πρόγονος μου, ρε, θα μου ζητήσει λεφτά. Ναι, πώς είναι δυνατόν? Να πληρώσει για να βγάλει μαζί μου. Εδώ είστε στην πατρίδα μου και λέει το αίμα το ελληνικό στις φλέβες μου. Παιδιά, πέρα εδώ. Εμένα να πω την αλήθεια. Έκανα και τη γυμναστική μου το πρωί. Στην οθόνη. Κρυπλή γυμναστική τώρα. Θέλεις πάνω εκεί στην κορυφή. Όλοι εδώ κοιτάγανε. Και τι πήγες να σκαρφαλώσεις. Σαν Λάρες Κρόφτ. Κοίτα ρε παιδιά, το έχουν χαλάσει. Δεν μπορούσαν δηλαδή να βάλουν μια πετρίνη σκαλίτσα έτσι για το. Εγώ έλεγα να φτιάξω. Για το αισθέτικ τη υπόθεση δηλαδή. Κοίτα. Γιατί σιδερένια. Βάλτε μια πέτρινη έτσι. Για το αισθέτικ. Α, τι ωραία. Προσοχή, γκρεμός λέει Θοδωρή. Το βλέπεις έτσι. Μη σε ψάχνουμε. Έχεις δει την ελληνική ταινία με τη Βλαχοπούλου, ε? Ναι, που έπεσε ο... Πρόσεχε! Προσέχω, darling. Smile, darling. Πιο πολύ, χαμογέλασε. Πρόσεχε! Δεν προσέ... Θες να κάνουμε ένα TikTok να περνάω να πω what the fuck is that και... Παιδιά, μην πλησιάζετε, πολύ φοβάμαι. Θα κρέμω τσακιστό. Θα κρέμω τσακιστό. Hello. Hello. I'm ready when you're ready. Κατεβήκαμε τώρα εδώ λίγο από το... Ήταν αυτό το ύψωμα εκεί πέρα. Άμα να πιούμε λίγο νεράκι. Έχει στεγνώσει το στόμα μου, κολλάει το στόμα πάνω στα δόντια. Πάρα πολύ ζέστη, ώρα είναι 11 και έχει καύσωνα. Σήμερα λέει θα φτάσει μέχρι 32 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή νιώθουμε στα 40, δεν έχουμε βγει και καθόλου στον ήλιο αυτόν τον καιρό παραλίες και τέτοιο, οπότε μας έπεσε λίγο βαρύ, αλλά έχουμε κάτσει εδώ σε μια ακρούλα να ξαποστάσουμε. Και... Οι παιδιά πήγαν να πάρουν νερό. Έχουμε ήδη πάθει την πρώτη λίαση. Τώρα πάμε για τη δεύτερη. Εν μεταξύ, εμείς που δεν χορεύουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε εξουθενωθεί, έχουμε εξαντληθεί. Τα παιδιά δεν ξέρω πώς νιώθουν. Ειλικρινά. Σοφία, πώς την παλεύεις? Να την παλεύεις. Έχει γίνει και κρεμάστρα εδώ μεταξύ, εκτός των άλλων. Εσύ είσαι Αθηναίος. Κεντρικότατος. Είσαι ντόπιος. Ανεβαίνουμε. Ήρθες εσύ εδώ σε slow motion από πίσω και με τρόμαξες. Χρούτσου χρούτσου, νάτι. Ξάπλωσε, παιδιά. Παιδιά, εδώ είναι καταπληκτικά. Πάρα πολύ. Κοιτάξτε τι ωραία. Έχουμε ξαποστάσει λίγο εδώ, θα τραβήξουμε εδώ σε αυτό το δρομάκι. Λοιπόν, τελειώσαμε το γύρισμα.
Τώρα προχωράμε, φεύγουμε, πάμε προς τα μάξι. Το μωρό μου είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν έχουμε πάρα πολύ μπαταρία, αλήθεια είναι, οπότε μπορεί να κλείσει τώρα, αλλά έχουμε φορτιστεί στα μάξι, άρα θα σας ξαναδούμε σε λίγο αν κλείσει τώρα η μπαταρία. Τώρα είμαστε εδώ στο Τσουκάκια της Αθήνας. Είμαστε υπερήφανοι για την δουλειά που έχει γίνει, όλοι ήταν υπομονετικοί άνθρωποι. Ήταν πολύ δύσκολο, δεν θα φάνει πόσο δύσκολο κάτω από τον ήλιο. Και στη γειτονιά οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ καλοί και βοηθήσαν πολύ. Πολύ. Γενικά εδώ συμπεριφέρονται στους τουρίστες πολύ ωραία, γιατί έτσι νομίζαν ότι είμαστε τουρίστες. Αλλά τέλος πάντων πάμε εμείς τώρα και σίγουρα ελπίζω να έχουμε μπαταρία να σας δείξουμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που θα δούμε. Η θερμοκρασία 40 βαθμοί Κελσίου μέσα στο αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας. Σύνταγμα βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Σύνταγμα. Αυτό ήταν λοιπόν η βόλτα μας στο κέντρο της Αθήνας σήμερα για το γύρισμα το χρόνο του βίντεο. Πάμε τώρα προς το σπίτι, έχουμε ζεσταθεί πάρα πολύ, έχουμε κουραστεί πάρα πολύ. Εντάξτε τι φοράω, χαζούλης. Του είπα το πρωί να φορέσει σορτσάκι, δεν ήθελε. Μου λέει τι είμαι τουρίστας, λέει να φορέσω σορτσάκι. Τώρα είμαι σίγουρη ότι έχει μετανιώσει. Λέει κοιτάξτε, εγώ έβαλα το στράπλισμα, έβαλα τα δουλειά μου, έκανα κοιλιοθεραπεία. Και τι ήθελα να πω. Πάμε προς το σπίτι, κοιμόμαστε, να φάμε. Πάμε προς το σπίτι, έχουμε ζεσταθεί πολύ, πάμε να φάμε. Να συμπληρώσουμε, χωρίς κλιματισμό είμαστε. Χωρίς κλιματισμό, γιατί έχει χαλάσει. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι και ελπίζουμε να κάνουμε κι άλλα έτσι παρόμοια με ωραία μέρη και ωραίες βολτούλες. Επόμενος προορισμός νομίζω ότι ήρθε η ώρα να είναι θάλασσα, τι λες? Νομίζω ναι. Λοιπόν, σας χαιρετούμε, σας φιλούμε, κάντε like, subscribe, αφήστε σχόλιο, χτυπήστε κάτω το καμπανάκι να έρθετε σε ειδοποίηση για όλα μας τα βίντεο. Να είστε ασφαλείς και μέχρι το επόμενο μας βίντεο. Γεια σας! Bye bye! Ξαναπες αυτό να το έχω καταγραμμένο, παρακαλώ. Λέω τίποτα δεν μου φαίνεται όμορφο μετά από σένα. Έτσι. Αν δεν σας λέει ο άντρας σας τέτοια πράγματα ωραία, γλυκανάλατα λέω ωραία. Αμούνεσαι. Αλλάξτε τον.